Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα 5 του μηνός, 5 του Δεκέμβρη, είμαστε εδώ και σήμερα για να συζητήσουμε και να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς επικαιρότητας. Είμαι η Έλενα, καλημέρα Νικόλη. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα και σε εσάς. 20 λοιπόν μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να πούμε ότι ξεκινάει και το εορταστικό ωράριο από εβδομάδα Έλενα, από την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 9 με 9 καθημερινά. Ωραία πράγματα, ξεκινάνε τα δώρα για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μας πεις πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε μηνύματα επίσης να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com κάθετος πρώτη ανάρτηση. Να πούμε, Έλληνα, μία μεγάλη καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού, στους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά μας παρακολουθούν. Καλημέρα οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Καλημέρα από εμάς. Καληνύχτα σε κάποιες περιοχές από εσάς. Δεν έχει σημασία. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Να μην ξεχάσουμε να πούμε πως η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr αποφάσισε να σας κάνει για αυτές τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Ένα χριστουγεννιάτικο δώρο αρκετή μεγάλης αξίας, 720 ευρώ, και μιλάμε για το iPad τέταρτης γενιάς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να το κερδίσετε, για να μπείτε μάλλον στο διαγωνισμό για να το κερδίσετε, είναι να κάνετε απλά ένα like στη σελίδα του στο Facebook, στο αφασία.gr, στο Facebook, το τονίζω αυτό. Και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για το iPad. Μπορείτε να το κρατήσετε εσείς ή μπορείτε να το κάνετε δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο έτσι για τα Χριστούγεννα. Και είναι και ένα δώρο το οποίο είναι εύχριστο και μπορείτε να το έχετε παντού μαζί σας, για το οποιοδήποτε, για τη διασκέδασή σας, για να ενημερώνεστε. Λοιπόν, να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Σάββας, η Σαβούλα και ο Διογέννης. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Και να πούμε πως επίσης είναι και η Διεθνής ημέρα εθελοντισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 5η ημέρα του Δεκεμβρίου. Ξεκινάμε με το 1360. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί για πρώτη φορά στη Γαλλία νόμισμα με την ονομασία Φράγκο. Θα παραμείνει στην κυκλοφορία μέχρι και την είσοδο του ευρώ το 2002. Το 1912 οι Έλληνες χρησιμοποιούν για πρώτη φορά παγκοσμίως τα αεροπλάνα για βομβαρδισμούς στον Πιζάνι. Αργότερα, το 1933, καταργείται υπό το απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είχε επιβληθεί το 1920. Το 1945, 5 βομβαρδιστικά του Αμερικάνικου ναυτικού που συμμετέχουν σε άσκηση με πλήρωμα 14 ανδρών εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν στο τρίγωνο των Βερμούδων. Η ομάδα αυτή των αεροπλάνων έμεινε στην ιστορία ως το χαμένος μήνος. Στο σημείο αυτό να πούμε πως θα ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα και κάθε εβδομάδα ένα θέμα, όπως είναι γνωστά τα θέματα αυτά, συνωμοσιολογίας. Οπότε από την Δευτέρα θα είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να ρίξουμε μια ματιά και στο χαμένος μήνος, εφόσον το αναφέραμε. Είχαμε σκοπό να σας κρατήσουμε ως έκπληξη, σαν έκπληξη, αλλά είπαμε να σας το πούμε τελικώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα κυριότερα γεγονότα. Το 1969 ο θρυλικός δρομέας μεγάλων αποστάσεων Εμίλ Ζάτοπεκ αποτάσσεται από το στρατό της πατρίδας του, που είχε τον βαθμό του συνταγματάρχη, επειδή εκφράζει την υποστήριξή του στην άνοιξη της Πράγας. Και τέλος, το 1974, το υπτάμενο τσίρκο των Μάντι Πίθων κάνει την τελευταία του εμφάνιση στο BBC. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 5η ημέρα του Δεκεμβρίου. Να δούμε και ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε το 1901, γεννήθηκε ο μεγάλος Αμερικανός καρτουνίστας, μεγάλος δημιουργός και πολύ γνωστός σε όλους σας, και φυσικά ο λόγος για το Walt Disney, ο δημιουργός του Mickey Mouse, του Donald Duck και των υπόλοιπων τέλος πάντων κινουμένων σχεδίων, ο οποίος και πέθανε να πούμε στις 15 Δεκάτου του 1966. Αργότερα, το 1901, γεννήθηκε ο Βέρνεν Χάιζενμπεργκ, ο γερμανός φυσικός και φιλόσοφος. Το 1932 τιμήθηκε με Νόμπελ για τη θεωρία των πεδίων. Και τέλος, το 1934, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Νίκος Κούρκουλος, ο ηθοποιός και διευθυντής του Μεγάλου Θεάτρου, ενώ πέθανε στις 31 του 2007.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες γεννήσεις. Να ρίξουμε και μια ματιά στις προσωπικότητες που έχουν πενθάνει σαν σήμερα. Το 1791 πέθανε ο Wolfgang Amadeus Mozart. Ο αυστριακός αυτός συνθέτης, πέρα πάνω λόγια δεν χρειάζεται, τον γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας. Και τον επόμενο τον γνωρίζετε, το 1926 πέθανε ο Κλοντ Μονέ, ο Γάλλος αυτός ζωγράφος, ένας από τους δημιουργούς του Ιμπρεσιονισμού, ο οποίος και λάτρευε να ζωγραφίζει τοπία. Τα περισσότερα έργα του Μονέ είναι τοπία. Λοιπόν, και τέλος, το 1940 πέθανε ο Μαρδοχέος Φριζής. Ήταν ένας εβραϊκής καταγωγής αντισυνταγματάρχης του ελληνικού στρατού. Έπεσε μαχόμενος έξω από την Πρεμετή. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 5η μέρα του Δεκεμβρίου, και στο σημείο αυτό θα ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα των ελληνικών αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος λοιπόν. Στην εφημερίδα λοιπόν Ελεύθερος Τύπος, 15 αλλαγές στους φόρους για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Αυξημένοι συντελεστές για τις λιγοστές επιχειρήσεις που θα εμφανιστούν κερδοφορία, το 2013, αλλά και καταβολή φόρου 55% για την επόμενη χρήση. Παγίδες για ατομικές επιχειρήσεις και επιτιδευτεμένες που φορολογηθούν βάσει τεκμηρίων ακόμη και αν εμφανιστούν ζημιές. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κοράκια πάνω από τα κόκκινα δάνεια στα 70 δις ευρώ εκτιμάται ότι θα φτάσουν έως το τέλος του χρόνου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα. Κυνηγοί κόκκινων δανείων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία καλοβλέπουν τη χώρα μας. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Πόσο φόρο θα πληρώσετε? Ακίνητα η νέα κλίμακα. Σαμαράς και Μπαρόζο βλέπουν συμφωνία με την Τρόικα. Η καταπελεγρίνη πέμπτη φάλαγγα του Πανεπιστημίου. Ενώ μια έρευνα από την εφημερίδα Τα Νέα στο μικροσκόπιο 17 ανεξάρτητες αρχές για το ενιαίο μισθολόγιο. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Έθνος, το καρτέλ της ακρίβειας. Πόσοι μεσάζοντες εκτοξεύουν έως και 180% τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας για 150.000 ασφαλισμένους. Ποιοι ευνοούνται σε δημόσιο, τράπεζες, ΙΚΑ και ΔΕΚΟ. Ενώ μήνυμα για συμφωνία με Τρόικα μέσα στο Δεκέμβριο. Θετικά σχόλια από Μπαρόζο. Ανακρίτριες για Μιχαλολιάκο. Είναι ναζιστής κατ' εξακολούθηση. Ενώ 13η εβδομάδα ομηρίας οι κλειδοκράτορες των πανεπιστημίων. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Ημερησία, η ώρα της αλήθειας για τις τράπεζες. Σύσκεψη αύριο του κυρίου Προβόπουλου με τις επικεφαλής Εθνικής, Αλφα Πειραιός και Eurobank. Με ενδιαφέρον αναμένει τα αποτελέσματα η αγορά. Στην ατζέντα της σύσκεψης, οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Αντίθετη, οι τραπεζίτες στη γενικευμένη εφαρμογή των πληστηριασμών. Κινήσεις για μείωση στα επιτόκια χορηγήσεων. Κάτω από 3% το επιτόκιο στις προθεσμιακές. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά project, αναθερμαίνονται τα σχέδια για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, σεισμός στην υγεία, χωρίς επιστροφή τα ακριβά φάρμακα για έναν μήνα. Η προσφορά δεν ισχύει, όσοι περισσεύουν θα απολύονται. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική. Προτροπές και συμπάθεια των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Η οικονομία παραμένει εύθραυστη, ενώ χρειάζεται περισσότερη δουλειά σύμφωνα με την Κομισιόν. Στενεύουν τα περιθώρια εκταμείευσης της δόσης σύμφωνα με τον Dijsselbloem, ενώ προβληματίζει η επενδυτική άπνοια. Έρχεται στην Αθήνα ο Επίτροπος Ettinger υπό το βάρος των αποτυχιών ιδιωτικοποιήσεων. Ενώ η Alpha Bank αναμονή στο παραπέντε για την άσκηση των Warrants. Όψιμη ανακάλυψη ανατιμήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καινούριο πλαίσιο πρακτικής άσκησης νέων ανέργων. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Διαβάζουμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου απαλλαγή φόρων για αυθαίρετα. Επιστρέφονται και φόροι από παγίδες εφορίας, ΙΚΑ, Δήμων και ΔΕΚΟ. ΔΕΗ, οδηγίες σωτηρίας μετά το μαγκάλι. 2-10-92-98.000 ο αριθμός βοήθειας για ηλικιωμένους και αδύναμους. Μετά το σάλο η επιχείρηση προσπαθεί να τα μπαλώσει. Δηλώστε το αν είστε στα δύσκολα. Δεν κόβετε το ρεύμα με τα κρύα, τις γιορτές και σε δηλωμένους άρρωστους. Ποιοι μπαίνουν σε ρύθμιση. Θα τα βρούμε με την Τρόικα, φαίνεται πως λέει η κυβέρνηση, ενώ εφοριακή καλύπτει το πλήθος των επιόρκων του κλάδου το Υπουργείο. Μόνο οι μηθανείς θα γλιτώσουν το φόρο. Ξάφνιασε ο Δραγασάκης για Μνημόνιο και ΔΕΚΟ, καταπέλητες για Χρυσή Αυγή οι ανακρίτριες, παρατείνεται και για το 14 η απόσυρση του ΙΟΤΑΧΗ και κούρεψε τα χρήματα για τον πολιτισμό.
Και πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Πριν πάμε στην εφημερίδα Η Αυγή, να πούμε τον ριζοσπάστη, σωστά. Στον ριζοσπάστη, συνάντηση Σαμαρά, Μπαρόζο, στόχος της ελληνικής προεδρίας, η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Συνέχιση των μνημονίων διαρκείας Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλονται σε όλους τους λαούς για να στηριχτεί η κερδοφορία των μονοπωλίων. 95 χρόνια ΚΚΕ, Κυριακή 8 Δεκέμβρη στις 6.30 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολιτική πολιτιστική εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Καυτή Βραζιλιάνα, κινούμενη βόμβα, τρόμος στις πιάτσες του αγραίου έρωτα των νοτίων προαστίων. Η οργισμένη αντίδραση του Μπουλά για τον θάνατό του. Ζόλι, πάμε πολύ με όσους παίζουν με την υγεία μου. Χριστούγεννα στις Μαλβίδες για την Ελένη και τον Ματέο. Το μυστικό που ξέφυγε του Λιάγκα στον αέρα. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Φραγμός της Συγκλήτου στα σχέδια Αρβανιτόπουλου. Ομόφωνα όχι από τη Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αίτημα του Υπουργού για δίωξη του Πρίτανη. Πρώτη κατοικία, αναβρασμός για τους πληστηριασμούς, Αλέξης Τσίπρας, κόκκινη γραμμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει θέση ο Σαμαράς, Οδυσσέας Βουδούρης, απαλωτριώνουν την περιουσία της μικρομεσαίας τάξης, ενώ η Θεοδόρα Τζάκρη να στείλουν μήνυμα στην Τρόικα και οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Φόρος ακινήτων, οι παρεμβάσεις τελευταίας στιγμής, ενώ έως το τέλος του έτους θα τα βρούμε με την Τρόικα, λέει ο Σαμαράς. Πάμε και στην αυτά μάλλον ήταν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και στο σημείο αυτό να πάμε και στις αθλητικές μας εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Πράσινη λοιπόν. Στην εφημερίδα Η Πράσινη ένας έξω, 15.000 μέσα. Τίποτα δεν σταματά το πράσινο τσουνάμι που θα καταπιεί αύριο τα κόκκινα σερβάκια στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ. Και στην εφημερίδα Live Sport. Ανίκητα όπλα. Ο Σαβιόλα είναι το φανερό και ο Βάη το κρυφό πιστόλι του Μίτσελ στον τελικό με την Άντερλε. Πάμε στην εφημερίδα Goal News. Εγγύηση για τον Παναθηναϊκό. Τι είπε ο Γιάννης Αλαφούζος για την πρόταση Γιαννακόπουλου, τον συμπαίκτη του και την πρώτη επαφή μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις. Μακάμπι, Τελαβίβ, Λοκομοτίβ, Κουμπάν. Στις 5-12 του, εσύ θα παίξεις, αναρωτιέται το στοίχημα. Ενώ Ολυμπιακός μετοχή σε κούρσα. ΑΕΚ, πρώτα η άμυνα, ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι των μεταγραφών, κύπελο Ελλάδας, προκρίθηκε σε 3 λεπτά. Ενώ μπάσκετ να σβήσει την καμπάνα. Και πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα, Σαβιόλα. Εγώ και για τον Κώστα. Το δίλημα του Μίτσελ. Η καλή εικόνα που χάνει και το ρίσκο που κερδίζει. Έτοιμος ο Αργεντινός να ανοίξει την πόρτα για τους 16. Οργή στον Ολυμπιακό, σκληρή ποινή, γροθιά. Για την 19η σερή νίκη στο Μόναχο, ο θρύλος. Με την Μπάγερν θα προβληθεί από την δημόσια τηλεόραση στις 10 παρατέταρτο. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Sport Day. Τρεις πέφτουν, τρεις ανεβαίνουν. Σταματήστε να αναρωτιέστε. Η SD έχει τις απαντήσεις. Τα ψέματα τελειώνουν και η ουρά του πρωταθλήματος θα πάρει φωτιά. Την ερχόμενη Δευτέρα θα επικυρωθεί η απόφαση σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ. Σεζόν 2014-2015. Το πλήρες σχέδιο για το επόμενο πρωτάθλημα με τους 4 υποβιβασμούς που θα περιορίσουν στις 16 τις ομάδες της Super League. Και στην εφημερίδα Η Γάτα, αποκάλυψη. Τι λένε στην πιάτσα των ατζέντιδων για τον Ισπανό. Σημάδι παραμονής για Ρομπέρτο. Είσαι μεγάλη γάτα. Όσα έγραψε στις 23 Νοεμβρίου για το SMS στον πιστολέρο. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπόρ. Η Ώρα αποκαλύπτει τεράστια βήματα για την Αγία Σοφιά. Η νέα επίσκεψη του Δημήτρη Ανδριόπουλου. Συντάσσονται πλέον οι οριστικές μελέτες. Ξεκίνησε η καταγραφή των οικοπαίδων από μηχανικούς και τοπογράφους και άμεσα ήδη κέφαλος προχωρά στην αγορά τους. Και τελειώνει μέσα στο μήνα το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να μπορούν και οι μικροκαταθέτες να συμμετάσχουν. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Στίχημα Μασάντο για τον τελικό με Άντερλεχτ. Με Καβαδά Παπαπέτρου, Βαρύς ο Πέλεκης, 4 αγωνιστικές και 13.000 στον Μπέγκιτς, 3 αγωνιστικές και 10.000 στον Πρίντεζη. Εδώ θα κλείσω την καριέρα μου, οι φοβερές ατάκες του Γαύρου Κώστα Μανολά, η ελληνική ψυχή του θρύλου, ο Μίτσελ χτυπάει καμπανάκια για τον Αστέρα, ενώ πήρε την νίκη στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Παλικαρίσιο, προβάδισμα Καλονής, 1-0. Πολύ αυστηρός ο Μπονσού, αλλά τήρησε τον κανονισμό. Και πάμε και στην εφημερίδα Γαύρος, το μυστικό του Βάης.
Γιατί ο Σλοβάκος πέρασε δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα. Το προσωπικό θέμα που τον απασχολούσε και τον έριξε ψυχολογικά. Τα καλά νέα, η στήριξη του πατέρα του και η προσπάθειά του να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Σιγουριά στον Πειραιά ότι ο Σλοβάκος θα είναι όπως πρέπει άμεσα. Πράσινη αηδία. Ο Γαύρος σας παρουσιάζει την αλήθεια για τα πέναλτι των Πρασίνων. Με τα μωρά για το διπλό. Έχουμε και μια δουλειά όμως απόψε στο Μόναχο. Ξαφνικά αλλαγή με Ρομπέρτο. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Πριν πούμε λίγα λόγια για τον καιρό, να μας θυμίσεις αν θέλεις άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, Έλληνα, μπορείτε και εσείς καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, που για τους περισσότερους είναι πιο εύκολο, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας απορίες. Γενικότερα, Έλενα, οτιδήποτε θέλουν να μας πούνε, εμείς είμαστε εδώ και να το συζητήσουμε παρέιτσα. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε λίγο στον καιρό, να πούμε πως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φαίνεται πως σήμερα τόσο για την Αθήνα όσο και για την συμπρωτεύουσα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και φαίνεται πως υπάρχει παγετός νωρίς τα υπηρωτικά και υπάρχει επίσης εξασθένιση των βορείων ανέμων. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς δεν είμαστε τόσο κατάλληλοι να πούμε για τον καιρό όσο ο κύριος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου και κυρία Τσίκου, και κυρίως τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μετά το χιονιά σιγά σιγά αρχίζει η κατάσταση και αποκαθίσταται, καθώς περιμένουμε λιακάδα σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, εκτός της νότιας... Ορίστε. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω. Μια χαρά σας ακούμε και εμείς. Ωραία, θαυμάσια. Λοιπόν, περιμένουμε καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός τη Κρήτη, της Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα, όπου εκδηλώνονται κάποιες βροχές και ενδεχομένως κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Είναι τα απομεινάρια από την κακοκαιρία αυτή. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, αλλά το πρωί μέχρι και τώρα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες πολλές στα υπηρωτικά και κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Σιγά σιγά όμως ο υδάργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει στα βόρεια, θα φτάσει μέχρι τους 13 βαθμούς Κελσίου στη Βόρειο Ελλάδα και μέχρι τους 12 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις νοτιότερες περιοχές θα φτάσει τους 13 και ενδεχομένως και στα δυτικά κυρίως τους 16 βαθμούς Κελσίου, άρα πολύ καλές συνθήκες θα έλεγα, το μεσημέρι κυρίως, αλλά το βράδυ πάλι θα έχουμε κρύο. Βοριάδες 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, μέχρι 6 στο Αιγαίο, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και εξασθενούν. Στην Αθήνα περιμένουμε ηλιοφάνεια 3 με 13 βαθμοί του Κελσίου και βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, μέχρι 6 μποφόρ στον Εμπορικό. Και στη Θεσσαλονίκη λιακάδα με σχεδόν 2 με 4 μποφόρ βαρδάρι και θερμοκρασία από μείον 2 το πρωί μέχρι 12 θα φτάσει σήμερα. Όσον αφορά αύριο Παρασκευή, περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που θα αρχίσει από τα δυτικά σιγά σιγά να μας τα χαλάει. Και οπότε περιμένουμε στα δυτικά λίγα σύννεφα το απόγευμα και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες βροχές στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι γυρίζουν σιγά σιγά σε νοτιάδες. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας αύριο. Θα φτάσουμε τους 17-18 βαθμούς Κελσίου στα νοτιότερα υπηρετικά, μέχρι 13-14 στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά ο πρωινός φαγητός θα παραμείνει σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα κύριε Αρνιακέ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια σίγουρα. Το βλέπουμε σήμερα όλο το πρωί. Έτσι θα είναι. Καλός ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, εκτός τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπως και λίγα χιόνια στα βουνά της Πίνδου. Στον κεντρικό κορμό της Ελλάδας, δηλαδή ουσιαστικά από Λάρισα και κάτω, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, πάλι λιακάδα θα έχουμε και θερμοκρασίες καλές. Την Κυριακή μόνο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, καθώς οι άνεμοι ξαναγυρίζουν σε βοριάδες, οπότε θα έχουμε μια πτώση μέχρι 12-13 βαθμούς Κελσίου, πάλι η μέγιστη θερμοκρασία. Ακούσαμε για ένα κύμα κακοκαιρίας. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Θα ήθελα αν μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Βεβαίως, τι θέλετε. Ακούσαμε ότι θα έρθει ένα κύμα κακοκαιρίας μετά το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα διαρκέσει για αρκετό καιρό.
Ναι, φαίνεται ότι από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έρχεται ένα κύμα νέων κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά αλλά ακόμα και σε ημιορεινές ή και παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ένα κύμα κακοκαιρίας που θα κρατήσει πραγματικά από την Τετάρτη μέχρι και, να μην πω, και την άλλη Τετάρτη. Θα μπορούσε να πούμε ότι θα είναι στο βαθμό που ήταν το προηγούμενο, που έπληξε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ναι, κυρίως θα πιάσει τις ανατολικότερες περιοχές της χώρας. Φαίνεται ότι τουλάχιστον για την Αθήνα μέχρι στιγμής δεν θα έχει την ένταση που είχε το προηγούμενο. Θα χιονίσει στην Πάρνηθα πάλι, αλλά δεν φαίνεται να έχει τη δύναμη να χιονίσει και στην Πεντέλη και στον Ημιτό. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία βεβαίως θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία, κύριε Ερνιακέ, θα είμαστε ούτως ή άλλως εξάλλου, θα είμαστε σε επικοινωνία και πάλι να τα ξαναπούμε αυτά τα πράγματα. Πάντως εμείς, όπως σας είπα και χθες, ευελπιστούμε για Λευκά Χριστούγεννα, αν και μας, με αυτά που μας είπατε ότι δεν έχουμε ποτέ στην Ελλάδα, λίγο μας ρίξατε το ηθικό, δεν πειράζει όμως εμείς. Και αφού έρχονται τα χιόνια πριν τα Χριστούγεννα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναέρθουν πάλι τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς χιόνια, κύριε Ερνιακέ, από ό,τι φαίνεται έχουμε το Μάρτιο μόνο. Όχι, και Φεβρουάριο έχουμε χιόνια, και Ιανουάριο έχουμε χιόνια, στην Αθήνα βέβαια, 18 Φεβρουαρίου το 8, θυμόσαστε τι έγινε. Πέρσι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, έχουμε το χειμώνα μπροστά μας, μόλις τώρα ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, να ακούμε τον καιρό με τον δικό σας μοναδικό τρόπο. Και λοιπόν, καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και την πρόγνωση του καιρού. Όσοι από εσάς σκοπεύετε να κάνετε ένα μικρό ταξιδάκι, μια εκδρομή, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος σας ο καιρός. Να πούμε και σε εκείνους που ετοιμάζονται να πάνε στην Πάρνηθα, στο καζίνο, να αντιθούν καλά, γιατί όπως είπε, έχει λίγο παραπάνω του φτερό κρύο. Έχει λίγο. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτούς που σας αρέσει το σκι, ξεκίνησε, έχουν ανοίξει ήδη κάποια χιονοδρομικά κέντρα που οι πίστες είναι έτοιμες για σκι. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά φοβάμαι λίγο. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και δεν θέλω ιδιαίτερα. Λοιπόν, να περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα όμως, τα οποία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Παραδικαστικό νούμερο 2. Η σύγκρουση λογιστή με εφοπλιστή αποκαλύπτει τον βόθερο της εξουσίας. Αποφάσεις κατ' εντολή και διώξεις για αδικήματα τέλεσθεν σε ηλικία 4 ετών. Στον πύρινα της υπόθεσης φοροδιαφυγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ 4 υπουργοί απέκρυψαν τα στοιχεία. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, ζέστη χωρίς πετρέλαιο, οι 4+1 εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης εν ώψη βαριχειμονιάς. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, έξοδος από την ύφεση το 2014. Μπαρόζο και Σαμαρά συμφώνησαν για την ημερομηνία ορόσημο από τις Βρυξέλλες. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, η τελευταία πράξη του δράματος. Η σύγκλητος καλύπτει τον Πελεγρίνη, βαριές εκφράσεις του Πρίτανη κατά του Υπουργού Παιδείας. Αυτά λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας ζούγκλα.gr. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές της διαδικτυακής τηλεόρασης της ζούγκλας μέσα από το Web TV. Ζούγκλα.gr, Web TV. Μας παρακολουθείτε live αυτή τη στιγμή μέσα από την κατηγορία live. Είμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε τα σχόλιά σας και ξεκινάμε να ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν και που φαίνεται πως τουλάχιστον μέχρι το 2014 που λέει ότι θα σταματήσει η ύφεση, θα μας απασχολούν. Λοιπόν, πεπισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα σύντομα, εμφανίστηκε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την εκτίμησή του αυτή να βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Σε κοινές τους δηλώσεις, μετά από τη συνάντηση που είχαν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κύριοι Σαμαράς και Μπαρόζο αρνήθηκαν ότι υπάρχει αδιέξοδο σε συνομιλίες με τους εκπροσώπους των δανειστών. Συγκεκριμένα, ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα θα έχει θετική έκβαση εντός του έτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αδιέξοδο. Όπως είπε, η χώρα μπορεί να μην έχει ανταποκριθεί σε όλα τα προαπαιτούμενα, αλλά κατάφερε να επιτύχει πρωτογενές πλεώνασμα νωρίτερα από τον στόχο που έχει τεθεί. Πεπισμένος για την εξεύρεση λύσης της διαπραγματεύσης με το κλιμάκιο των ελεγκτών, εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Κομισιόν, επισημένοντας ότι αυτός που δεν θεωρεί ότι υπάρχει διέξοδα και πως ορισμένα θέματα είναι δύσκολα από τεχνικά σκόπια.
Ο κύριος Μπαρόζος υποστήριξε πάντως ότι οι προτάσεις που γίνονται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το καλό της Ελλάδας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη χώρα μας να καταβάλει προσπάθεια. Εξάλλου, ο κύριος Μπαρόζος ζήτησε συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει η χώρα, τονίζοντας ότι είμαστε στα τελευταία μέτρα του μαραθωνίου, πως δεν είναι ώρα να σταματήσουμε και πως ότι δεν είναι η ώρα για τους θεατές απλώς να παρακολουθούν χωρίς να στηρίζουν. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά πως πιθανόν στο τέλος ο δρομέας είναι περισσότερος κουρασμένος από ό,τι στην αρχή, ακόμα και αν η απόσταση είναι μικρή πριν από το τέλος του δρόμου. Στη διάρκεια πάντως των προσπαθειών της, η Ελλάδα έχει επιτελέσει θεαματική πρόοδο σε κάποιους τομείς, ανέφερε σχετικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς τόνισε μάλιστα πως ο ίδιος δεν σκέφτεται την κόπωση σε οποιοδήποτε στάδιο του μαραθωνίου, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξει κόπωση για περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Σαμαράς εξήγησε ότι οι απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει με ή χωρίς την κρίση, με ή χωρίς την Τρόικα. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα βγει από την ύφεση το 2014 και αναγνώρισε το τεράστιο βάρος που έχει αναλάβει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα τελευταία βήματα για να φτάσουμε στο τέλος. Συνέχισε ο κύριος Μπαρόζο, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν θετικές εκτιμήσεις για την Ελλάδα. Έγιναν τεράστιες θυσίες, αλλά τώρα η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, φαίνεται να πρόσθεσε. Χαρακτήρισε μάλιστα εντυπωσιακές τις προσπάθειες της χώρας μας, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε διάφορους τομείς, όπως τη φορολογία και στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο κ. Μπαρόζο αναφέρθηκε και στο θέμα της επανεκκίνησης των έργων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, λέγοντας ότι θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε ότι θα είναι μια επιτυχημένη Προεδρία ευκαιριών και όχι Προεδρία κρίσης. Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε πρωτίστως στην ανάγκη να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ειδικότερα στην τραπεζική ενοποίηση. Υπογράμμισε την ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία για τον ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης πριν τις ευρωεκλογές. Συνεχίζοντας, ο Άντωνης Σαμαράς ανέφερε ότι θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στην διαχείριση των συνόρων και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και στη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια φιλόδοξη και ρεαλιστική ατζέντα, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έχοντας ορίσει στις 180.000, πάμε όπως καταλαβαίνετε στο θέμα των πληστηριασμών. Έχοντας ορίσει λοιπόν σε 180.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας τον χαμηλότερο πύχη κάλυψης από τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών, πέραν φυσικά των ανέργων, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αναζητήσει σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο διέξοδο στην διαρκή άρνηση των επικεφαλής των κλιμάκιων της Τρόικας για το θέμα των πληστηριασμών. Σε έσχατη λύση, βέβαια, η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει τον άσο στο μανίκι της, την δυνατότητα δηλαδή μονομερούς ρύθμισης του πλαισίου αναστολής πληστηριασμών για δανειολήπτες που ένεκα της κρίσης και της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων τους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα εστεγαστικά τους δάνεια. Βασικός στόχος της κυβέρνησης, η οποία στέλνει μήνυμα στην Τρόικα πως θα μείνει ανυποχώρητη στην προστασία των αδύναμων νοικοκυριών, είναι η αναστολή πληστηριασμού πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ. Η ακόμη μεγαλύτερη βάση όμως μια σειρά κριτηρίων με απότερο σκοπό, σύμφωνα με το ΣΥΜΟ και Δίκογλου, να προστατευτούν οι αδύναμοι και τα σπίτια των ανθρώπων μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Υπουργείου όμως Ανάπτυξης με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών για να βρεθεί χρυσή τομή για το μεγάλο αγκάθι των πληστηριασμών. Έχοντας λοιπόν βάλει στο στόχαστρο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αναζητούν πεδίο αντίληψης για το ποιος θεωρείται κακοπληρωτής σήμερα, αλλά και για το ποιοι είναι τελικά αυτοί που κι αν μπορούν να πληρώσουν δεν το κάνουν και κρύβονται πίσω από τις προστατευτικές διατάξεις. Η διάκριση αυτή μάλιστα κρίνεται αναγκαία και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις αλλά και να μην θυγούν δανειολήπτες που χρήζουν προστασίας.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών επικαλούνται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 1/3 των προσφυγών στον νόμο Κατσέλη απορρίπτεται στα δικαστήρια. Έτσι, η Τρόικα θεωρεί ότι το 30% των δανειοληπτών είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Από την άλλη, η ελληνική πλευρά αντιτάσσει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αιτήσεις απορρίπτονται για τυπικούς λόγους και οι περιπτώσεις που ανέχουν δόλο δεν ξεπερνούν το 12%. Οι κακοπληρωτές μπαίνουν και στο μικροσκόπιο των τραπεζών και με τις εκτιμήσεις τραπεζικών κύκλων να κάνουν λόγο για 30.000 δανειολήπτες που έχουν ακίνητη περιουσία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και υψηλές καταθέσεις και παρόλα αυτά δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Πάντως, να πούμε πως τραπεζικά στελέχη τάσσονται κατά της πλήρους απελευθέρωσης των πληστηριασμών, καθώς εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μείωση της τάξης 20-30% στις τιμές των ακινήτων, μειώνοντας έτσι και την αξία των χαρτοφυλακίων τους. Το γεγονός ότι κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τις προστατευτικές διατάξεις αναγνωρίζει και ο συνήγορος του καταναλωτή, ο οποίος όπως επισημαίνει ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι μεγάλος. Είναι γεγονός ότι κάποιοι μέχρι σήμερα κατόρθωσαν κακόπιστα να εκμεταλλευτούν τις προστατευτικές διατάξεις πολιτείας, χωρίς στην πραγματικότητα να βρίσκονται στην ίδια ανάγκη με τους υπολείπους. Αυτοί είναι λίγοι και οφείλουν οι τράπεζες να τους βρουν και όχι η πολιτεία, σημειώνει ο Ευάγγελος Ζερβέας. Βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της πλευράς των δανειστών παραμένει η διάρκεια της μεταβατικής διάταξης, με την Τρόικα να επιμένει σε εξάμηνη διάρκεια και την ελληνική πλευρά να μην αναζητά διάρκεια μικρότερου του ενός έτους. Να πάμε στο άλλο, στο άλλο θέμα. Στο ίδιο παραμένουμε. Υπάρχουν αντιδράσεις. Όπως υπήρχαν όλες αυτές τις μέρες στο θέμα των πληστηριασμών. Έτσι λοιπόν, υπερθεματίζοντας σε μία απόπειρα να εκθέσει τουλάχιστον την Τρόικα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του οποίου Αλέξης Τσίπρας, χαρακτήρισε τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και των τραπεζών και κατέθεσε τροπολογία για το θέμα στη Βουλή. Σε αυτήν προβλέπεται παράταση ενός έτους ως το τέλος του 2014 των προστατευτικών ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα, αλλά και η απαγόρευση της πώλησης κόκκινων δανείων σε τρίτους, οι οποίοι συνήθως δίνουν στις τράπεζες μικρό ποσοστό του υπολοιπόμενου ποσού του δανείου και αποκτούν κέρδη πιέζοντας τους δανειολήπτες να το εξοφλήσουν. Με άξονα, Έλενα, τις 18.000 ευρώ. Τις 180.000 ευρώ. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει προστασία από τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών που είναι άνεργοι και δεν έχουν εισοδήματα από ακίνητα. Όσων άλλων διαθέτουν πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ, π.χ. που η Τρόικα βάζει στις 120.000 ευρώ. Για πρώτη κατοικία αξίας άνω των 180.000 ευρώ θα παρέχεται κλιμακωτή κάλυψη από πληστηριασμό βάσει περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και του αριθμού των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ακόμη την καταβολή ποσού έναντι της δόσης ανάλογα με το εισόδημα του δανειολήπτη και τριετή διάρκεια της ρύθμισης. Σε όλα αυτά η Τρόικα ζητά να χαμηλώσουν όλα τα όρια. Στην Τρόικα επιτέθη για ακόμη μια φορά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Κορδάς, λέγοντας πως αν θέλει κάποιος να δώσει λύση στο πρόβλημα, βρίσκει την λύση. Εάν δεν θέλει να βρει για κάποιους δικούς του λόγους, κρατά το θέμα ανοιχτό. Να πάμε όμως και στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Από το περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού ξεκαθάρισε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι δεν υποχωρούμε σε ένα ζήτημα που είναι κοινωνικά άδικο, διότι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Έλληνας είναι να χάσει το σπίτι του. Δήλωσε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία με τους επικεφαλείς της Τρόικας, προτίθεται από κοινού με τον Πρωθυπουργό να θέσουν το ζήτημα προς άρση του αδιεξόδου σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή του μήνυμα προς την Τρόικα ότι είμαστε έτοιμοι για όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί, αλλά ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλες επιβαρύνσεις. Και όχι, δεν μπορεί να αρθεί η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως για παράδειγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού. Χαρακτηριστικό της αγωνίας για το νέο πλαίσιο προστασίας από τους πληστηριασμούς είναι ότι ήδη 120.000 δανειολήπτες και μη έχουν υπογράψει αίτημα της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΙΖΟ για να διατηρηθεί για ακόμη 3 χρόνια το ισχύον καθεστώς προστασίας. Να πούμε, Έλενα, πως σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπάλυνε και ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα του συνεδρίου του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι ποντάρει στην καταστροφή της χώρας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ να μπλοκάρει τις επενδύσεις.
Η ασυδοσία αυτών που μπλοκάρουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, όπως τις σκουριές, θα σταματήσει, διεμήνυσε και για ακόμη μία φορά είπε. Να πούμε πως πρόσθεσε κάποια πράγματα επίσης. Κάποιοι λέει μας παρουσιάζουν την Αργεντινή σαν παράδειγμα για μίμηση. Σήμερα δεν τολμούν να το επαναλάβουν. Θεωρείται παράξενο, τολμηρό ή και ανορθόδοξο, αν όχι ένοχο, να δέχεται πρωθυπουργός Έλληνες ή ξένους επιχειρηματίες στο γραφείο του. Σήμερα είναι απλώς φυσιολογικό και σωστό. Γιατί αν ένας πρωθυπουργός δεν αγωνιστεί για να πείσει για επενδύσεις στην Ελλάδα, τότε ποιος θα αγωνιστεί? Η Ελλάδα τώρα σπάει τις αλυσίδες και υπάρχουν ορισμένοι που εύχονται την καταστροφή και ποντάρουν στην καταστροφή της χώρας. Η ασυδοσία όσων κάπτονται δήθεν για την ανάπτυξη και μπλοκάρουν κάθε αναπτυσιακό έργο πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει. Αναφορά έκανε ο κύριος Σαμαράς και στην αναταραχή στο χώρο της παιδείας και της υγείας, λέγοντας ότι κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία που ήλεγχαν και απομυζούσαν. Κάποιοι κρατούν τη χώρα δέσμια συντεχνιών και προνομίων που δεν υπήρχαν ούτε στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, υποστήριξε. Και να περάσουμε στο θέμα της ενιαίας φορολογίας των ακινήτων. Στο θέμα, όπως είπαμε, της φορολογίας, επανέλαβε ότι ο στόχος του είναι να υπάρξει ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15%. Θα γίνει σταδιακά, γιατί δεν κάνει να διακινδυνεύσουμε το πρωτογενή πλεονάσματα. Σταδιακά θα μειώσουμε και τον ΦΠΑ που το ξεκινήσαμε με την εστίαση, είπε. Και να περάσουμε και στον φόρο ακινήτων. Όσο για το λοιπόν φόρο ακινήτων, τόνισε ότι θα φορολογηθούν με νέο τρόπο και το συνολικό ύψος της επιβάρυνσης θα παραμείνει στο επίπεδο του 2013, αλλά με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ελάφρυνση για το 75% των οικοκυριών. Σήμερα συζητάμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Την ανάπτυξη θέλουμε και πώς. Αφήνουμε όλους να κοιτάνε πίσω. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Στον αγώνα της ανάπτυξης κανένας δεν περισσεύει, φαίνεται να είπε. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης από μια πολιτική ομοιρία των ευρωπαϊκών λαών στο μονόδρομο των μνημονίων. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έξοδος από την κρίση με την εφαρμογή των ίδιων πολιτικών που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Η σημαντικότερη κόκκινη γραμμή, όπως είπαμε, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Έτσι λοιπόν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση που είχε με την Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσθέτοντας ότι δεν είναι διατεθειμένη να τη θέσει η κυβέρνηση, θα πρέπει να τη θέσει η κοινωνία. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να πάρει θέση στην πρόταση που κατάθεσε την Τρίτη το κόμμα του στη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επειδή έχουν περάσει 24 ώρες από την κατάθεση και τη δημοσιοποίηση της πρότασης, αλλά δεν έχω ακούσει καμία συγκεκριμένη θέση από την κατά τα άλλα λαλίστατη σε διαφορά ζητήματα κυβέρνηση, θέλω να καλέσω για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό να λάβει ξεκάθαρη θέση και αναρωτήθηκε αν θα στηρίξει, θα ψηφίσει την κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στην Βουλή, τη συγκεκριμένη τροπολογία ή θα συνεχίζεται αυτό το κρυφτούλι με την Τρόικα. Να πούμε, να μιλήσουμε όμως λίγο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αντιπροσωπεία του ΕΒΑ και ο κύριος Τσίπρας συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι το κόμμα του θεωρεί σημαντικό να στηριχθεί ο θεσμός του επιμελητηρίου. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, πρόσθεσε, πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην αναγκαία διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας μας και στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση, και είναι σε όλους μας κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση αν δεν στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επίσης, συζητήθηκαν τα προβλήματα ρευστότητας, η ασφυξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την αδυναμία των τραπεζών να δώσουν πιστώσεις, αλλά και το ζήτημα του ασφαλιστικού προβλήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να πούμε πως ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την πρόταση να υπάρξει η κεφαλοποίηση των χρεών και να ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2014 οι 350.000 να πληρώνουν τη συνδρομή τους και να επανενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι πλέον δεν είναι μονάχα ένα πρόβλημα που αφορά τον κλάδο, αλλά ένα ζήτημα που κατά την άποψή μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής και υγειονομικής τραγωδίας. Και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα, φαίνεται λοιπόν να είναι. Ο πρόεδρος λοιπόν του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος ο Μίχαλος, στη δήλωσή του είπε ότι διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι κινήσεις και οι πολιτικές προτάσεις που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για το θέμα των πληστηριασμών, ο κ. Μίχαλος είπε ότι η θέση των επιμελητηρίων σε αυτό το θέμα είναι ότι για τους φτωχούς και άνεργους θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί με κάθε κόστος η πρώτη κατοικία. Σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι εσκεμμένως βρίσκουν παράθυρα ενώ έχουν τη δυνατότητα και δεν πληρώνουν, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν και να ισχύουν άλλες διατάξεις, φαίνεται ότι είπε ο κ. Μίχαλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με το σχόλιο του θεωρεί ότι η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να δώσει ένα μήνυμα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στροφής της Ευρώπης στις πολιτικές ανάπτυξης και στήριξης του κοινωνικού κράτους. Ωστόσο, προσθέτει η αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Σαμαρά ουσιαστικά εξαντλεί τους στόχους της Προεδρίας στην υποταγή στην στρατηγική της γερμανικής ηγεσίας χωρίς να αμφισβητεί τις κυρίαρχες επιλογές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας. Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, σχολιάζοντας την κοινή συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Μανουέλ Μπαρόζο. Ο κύριος Καμένος έκανε λόγο για μαραθώνιο χωρίς τέλος προς όφελος του σπόνσορα, ενώ απείλησε με παραπομπή στη δικαιοσύνη των σπονσόρων και των αλληταρχών. Αυτός ο μαραθώνιος δεν έχει τερματισμό. Είναι όπως ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έλεγε, ένας φαύλος κύκλος. Οι μαραθωνοδρόμοι πρέπει να εξαντληθούν μέχρι τελευταίου προς όφελος του σπόνσορα, υποστήριξε ο κύριος Καμένος και πρόσθεσε. Πως ο φαύλος κύκλος σύντομα θα τελειώσει. Οι σπόνσορες και οι αλυτάρχες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ο ελληνικός λαός θα αγωνίζεται παίρνοντας πίσω την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπειά του. Να πούμε πως αντιδράσεις προκαλεί στον πολιτικό κόσμο η φράση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη πως αδικούμε λίγο τον Γιώργο Παπανδρέου για το λεφτά υπάρχουν. Το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε σε συνέντευξή του στο left.gr πως η περίφημη φράση του πρώην Πρωθυπουργού κατά την προεκλογική περίοδο του 2009 αφορούσε στο πού πάνε τα λεφτά. Όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης, η κρίση που ζούμε είναι κρίση καταστροφής του πλούτου. Όσοι είχαν μετοχές, έχασαν τα λεφτά τους. Όσοι είχαν ομόλογα, έχασαν τα λεφτά τους. Όσοι είχαν δουλειά, έχασαν τη δουλειά τους. Ζούμε μια φάση καταστροφών. Όταν λοιπόν σε αυτή τη φάση λέμε πού θα βρούμε τα λεφτά, εγώ το χαρακτήρισα λάθος ερώτημα. Αυτό θα μπορούσε να το πούμε όταν ελέγχθη πριν από την κρίση που και εδώ αδικούμε τον Παπανδρέου. Το είχε πει το λεφτά υπάρχουν με την έννοια για να δούμε πού πάνε τα λεφτά. Αυτό είναι μία λογική. Αν πάρουμε, λέει, τυχαία ενός έτους πριν την κρίση, το 2008 ας πούμε, η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 15 δισεκατομμύρια ευρώ από την αύξηση του ΑΕΠ, 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους και άλλα 39 από δανεισμό. Άρα το ερώτημα ήταν πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο από τη συνέντευξη του κύριου Δραγασάκη και επιστρέφουμε. Δεν αμφισβητούνται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, με τον πιο πρόσφατο τον ΟΣΑ, ο οποίος στην έκθεσή του για την Ελλάδα προβλέπει συνέχιση της ύφεσης. Οι ελληνικοί προϋπολογισμοί δεν χαρακτηρίζονταν ποτέ για αξιοπιστία. Αυτό συνεχίζεται και τώρα. Είναι περισσότερο προϋπολογισμοί επιθυμητών στόχων. Δηλαδή οι συντάκτες του προϋπολογισμού και η κυβέρνηση θα ήθελαν το 2014 να συμβούν αυτά. Αλλά το τι ακριβώς θα συμβεί θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και εσωτερικούς και διεθνείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο που υπάρχει ενδεχόμενο το 2014 να είναι χρονιά πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. Άλλωστε έχουμε τόσα πολλά πεδία να ασκήσουμε κριτική που αυτά είναι, θα έλεγα, δευτερεύοντα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι καταστροφολογείται. Για την ακρίβεια η έκφρασή της είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στην καταστροφή και δεν βλέπει κανένα θετικό. Να αναφέρω κάποια θετικά, τα οποία αναφέρει η κυβέρνηση και είναι ότι θα υπάρξει ένα πρωτογενές πλεώνασμα το 2013 ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ και ότι μάλιστα το 2014 αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα θα φτάσει στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, όπως είπε ο Σαμαράς στη συνέντευξη που έδωσε προημερών στον Πεντεντέρη, δίνει στην κυβέρνηση και στην όποια κυβέρνηση, ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ να είναι, ένα πλεονέκτημα να συζητάει με τους δανειστές. Ναι. Θα έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα στο τσεπάκι της, όπως λέει ο Σαμαράς. Και λες ότι το αμφισβητεί και ο ΣΑ. Πράγματι και ο ΣΑ το αμφισβητεί. Παρόλα αυτά, η Moody's, από ό,τι διάβαζα, αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Τα spread έχουν αποκλιματικωθεί σε σχέση με το 2010. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία που λέει η κυβέρνηση ότι επενδύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην καταστροφή. Το επενδύει στην καταστροφή σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την καταστροφή. Γιατί να τη θέλει?
Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, θα είναι ευνοϊκότερα τα πράγματα για μια κυβέρνηση αριστεράς, αν τα πάντα είναι καμένη γη, ας πούμε. Ξέρετε, μακάρι να έχουμε και πλεόνασμα πραγματικό, ούτως ώστε να, στα πλαίσια του δικού μας προγράμματος, προβλέπεται ότι αν υπάρχει πλεόνασμα, θα πρέπει αυτό να διατεθεί για επενδύσεις και για κοινωνική πολιτική. Εμείς αυτό λοιπόν που έχουμε ως γεγονότα, για να μείνουμε συγκεκριμένοι και ψύχρεμοι στα θέματα αυτά, είναι ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από την αρχή χαρακτηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς ως ένα πρόγραμμα παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς λόγω των αποκλήσεων. Κάθε χρόνο, και ο κύριος Τουρνάρας ειδικά, κάθε χρόνο περίμεναν ύφεση, περίμεναν ανάκαμψη, τέλος της ύφεσης κλπ. Στην πραγματικότητα έχουμε πάει σε μια ύφεση η οποία αθρηστικά υπερβαίνει ακόμα και την ύφεση της κρίσης του 1929. Άρα πρώτον, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να επιδιώκουμε την καταστροφολογία. Δεύτερον, οι παρατήρησεις που έχουμε κάνει, να κάνουμε για την ως τώρα πορεία, είναι ότι μάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις υποτιμήσαμε το βάθος της καταστροφής. Αν πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάποια αυτοκριτική, ήταν ότι υπήρξαν τόσες ένδεσες καταστροφές που δεν μπορέσαμε έγκαιρα, πλήρως να τις εκτιμήσουμε. Και σας επισημαίνω ότι και σε αυτό το θέμα δεν είμαστε μόνοι. Προχθές διάβαζα μια δήλωση του ΣΕΜ, ο οποίος μιλάει για ανήκει στο βλάβιο, δηλαδή καταστροφές και τέτοια σας. Το τρίτο, τα συγκεκριμένα ένα προς ένα στοιχεία τα μελετούμε. Παραδείγματος χάρη, πρωτογενές πλεόνασμα. Βεβαίως. Εάν δεν πληρώσει το κράτος κάποιες υποχρεώσεις του, θα εμφανιστεί πλεόνασμα. Αν τις πλήρωνε τις υποχρεώσεις, δεν θα είχε πλεόνασμα. Εννοείς δηλαδή ότι απλώς δεν έχει κάνει πάση πλήρωση μόνο το κράτος, γι' αυτό έχει πλεόνασμα. Δεν είναι πραγματικό δηλαδή. Βέβαια. Και αυτό το παρακολουθούμε πάλι, διότι αν έχουμε μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θα θέλουμε να ξέρουμε τι πραγματικά θα βρούμε στα ταμεία και ως έσοδα αλλά και ως υποχρεώσεις. Πάρτε το παράδειγμα τώρα με τα φάρμακα που συζητούσαν. Βεβαίως. Ακούσαμε τον κύριο Δραγασάκη και να συνεχίσουμε με το θέμα της πολιτικής κοινής της Ελλάδας. Αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ότι οι Έλληνες δεν υπερφορολογούνται. Μετά τα δεκτικά σχόλια που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τη σκυτάλη πήραν σήμερα και οι βουλευτές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Επικριτικός εναντίον του Υπουργού εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Ψυχάρης, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky επισήμανε ότι οι φόροι που έχουν επιβληθεί είναι άτυποι. Και διατυπώνοντας τη συμφωνία του με τη θέση του Τουρνάρα, τόνισε. Διαφωνώ πλήρως. Ο Έλληνας που σέβεται τους νόμους, ο σωστός οικογενειάρχης, είναι υπερφορολογημένος. Για δυσβάστακτο φόρο έκανε λόγο ο ίδιος ο εισηγητής της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό Σταύρος Καλογιάννης. Μιλώντας λοιπόν στη Βουλή, παρόντος του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, φαίνεται λοιπόν να είπε: φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι πλέον δυσβάστακτοι για όλους τους πολίτες και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του το Υπουργείο Οικονομικών. Οι τρεις φόροι ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013 που κλήθηκαν όλα να καταβάλουν εφέτος εξάντλησαν τα περιθώρια αντοχής των συμπολιτών μας. Αντίθετα, εν μέρη δίκη στον Υπουργό Οικονομικών, έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο μέσος όρος φορολόγησης των πολιτών δεν είναι ενδεικτικός για τα φορολογικά βάρη των περισσότερων Ελλήνων. Είπε σχετικά. Στη συζήτηση μεταξύ των κύριων Μπακογιάννη και Στουρνάρα για το εάν υπάρχει υπερφορολόγηση ή όχι, εξαρτάται. Ο μέσος όρος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, έχει δίκιο ο Γιάννης Στουρνάρας. Αλλά ξέρουμε από στατιστική. Ο μέσος όρος κρύβει πολλά πράγματα όταν υπάρχουν άκρα. Ο μέσος όρος κρύβει πολλά πράγματα όταν υπάρχουν άκρα, άρα πρέπει να πας στον μέσο. Και άμα πάρεις στους 100 Έλληνες τον 50ο, δηλαδή τον μέσο Έλληνα, είναι πολύ μεγάλη η φορολόγηση. Και βέβαια υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης και θετικό κλίμα από πλευράς της Κομισιόν, μιας και βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα και τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν, εμφανίστηκε ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Σαμαρά. Φαίνεται λοιπόν να πούμε δύο λόγια από εκείνα τα οποία είπε. Θεωρώ ότι είμαστε στα τελευταία μίλια του μαραθωνίου. Δεν είναι η στιγμή για χαλάρωση των προσπαθειών. Αλλά από την άλλη η πλευρά θα πρέπει και οι θεατές που παρακολουθούν να μην παραμένουν αμέτωχοι, αλλά να προσφέρουν τη στήριξή τους προκειμένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς τα τελευταία μέτρα του μαραθωνίου, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κομισιόν.
Η δήλωσή του αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα με αποδεκτές τόσο στην Αθήνα όσο και τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο κ. Μπαρόζο εξέφρασε την υποστήριξη της Κομισιόν στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στην διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σκληρή εργασία ανταμείβεται. Η Ελλάδα έχει εξέλθει από την ύφεση. Θα εξέλθει μάλλον από την ύφεση το 2014 και είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε ότι οι προσπάθειες θα φέρουν καρπούς, καθώς όπως αναμένει οι επενδυτές θα επιδείξουν τώρα ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι το κλίμα θα βελτιωθεί περαιτέρω με τη βοήθεια της Κομισιόν και την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Θα σταλεί έτσι ένα θετικό μήνυμα στους δυνητικούς επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Παράλληλα, ο κύριος Μπαρόζο προειδοποίησε για το αρνητικό ενδεχόμενο να υπάρξει κόπωση στις μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι απαιτείται περισσότερο δουλειά στο δημοσιονομικό πακέτο και στις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή από τον απλό πολίτη, καθώς υπάρχει πάντα διαφορά στο χρονικό σημείο λήψης των μέτρων και στον αντίκτυπό τους. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο εξήρε επίσης τις επιδόσεις της Ελλάδας στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όπου από τις τελευταίες θέσεις που ήταν πριν, σήμερα εμφανίζεται στην τέταρτη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα, οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα των πληστηριασμών, των ενιαίων ακινήτων, τα πειρά που εξαπολύουν είτε κυβέρνηση, συμπολίτευση, αντιπολίτευση κατά του κύριου Στουρνάρα. Είδαμε και την κόντρα μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του κύριου Σαμαρά και ο κύριος Βενιζέλος από τις Βρυξέλλες και τη Συνόδου των ΝΑΤΟ σχολιάζει. Όλοι κοντράρουμε κάποιον. Εντάξει, λογικό είναι στην πολιτική. Σχολιάζει και από εκεί τα γεγονότα. Στο σημείο αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να περάσουμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Πάμε και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθήσατε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Και θα συνεχίσουμε να συζητάμε τα θέματα που μας και εσάς απασχολούν. Μέχρι τότε να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500 και μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@papakizoungla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και θα βρίσκεται μέχρι και τα Χριστούγεννα περίπου το χριστουγεννιάτικο δώρο που αποφάσισε να σας κάνει φέτος η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr. Μπορείτε να κερδίσετε λοιπόν και εσείς ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το κερδίσετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook, ένα like, μία συμμετοχή στο διαγωνισμό. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε το επόμενο μας θέμα. Φαίνεται πως ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος παρέπεμψε στο πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, των ΑΕΗ, τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη, παρά την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών για μη παραπομπή του κύριου Πελεγρίνη. Η Συγκλήτος αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν πρόκειται κανένας λόγος και από πράξεις ή παραλήψεις του επίμαχου Πρίτανη που θα δικαιολογεί την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ ενέκριναν ότι η Σύγκλητος δεν έχει αρμοδιότητα εκ του νόμου να αποφασίσει επί του αιτήματος του Υπουργού Παιδείας. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας απέστειλε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών, τον Ανώτατον Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Σωτήρη Ρίζο, την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Θεοδόση Πελεγρίνη με την κατηγορία της παράβασης καθηκόντων.
Ο κύριος Ρίζος θα ορίσει άμεσα τον εισηγητή, ο οποίος θα κάνει πρόταση για την παραπομπή ή όχι του κύριου Πελεγρίνη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εάν κριθεί ότι πρέπει να ασκηθεί η πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Πρίτανη, τότε θα γίνει η παραπομπή του οριστικά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών. Σε περίπτωση που αποφασιστεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του κύριου Πελεγρίνη, τότε ο Υπουργός Παιδείας έχει τη δυνατότητα να τον θέσει σε προσωρινή αργία. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Τύρης Ρίζος, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί από τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εάν έχει κόλλημα. Να πούμε πως ο εισηγητής θα οριστεί από τον κύριο Ρίζο και θα είναι ένας δικαστής από τον Άριο Πάγο ή ελεγκτικό συνεδρίο από τον Άριο Πάγο, θα είναι ένας από τους αεροπαγίτες Χριστόφορο Ευαγγέλου, Εμμανουήλ Κλαδογέννη και Μαρία Λεωναρδοπούλου, ενώ από το ελεγκτικό συνέδριο θα είναι ένας από τους συμβούλους Δημήτρη Πέπα, Δέσποινα Καβαδία και Αργύριο Λεβέντη. Σε περίπτωση που η εισηγητής οριστεί από τον ελεγκτικό συνεδρίο, τότε από τον Άριο Πάγο θα συμμετάσχει ο αρχαιότερος αεροπαγίτης και αν ο εισηγητής οριστεί από τον Άριο Πάγο, τότε από το ελεγκτικό συνέδριο θα συμμετάσχει ο αρχαιότερος από τους συμβούλους. Τέλος, θα συμμετέχουν δύο Πριτάνης Πανεπιστημίων εκτός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι θα οριστούν από τον Υπουργό Παιδείας. Να πούμε πως ο Πρίτανης, μιλώντας σε εκδήλωση των διοικητικών υπαλλήλων στα Προπήλαια, εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά του Συμβουλίου των Πανεπιστημίων Αθηνών, τονίζοντας ότι ενεργεί σαν πέμπτη φάλαγγα του Υπουργείου Παιδείας. Κατηγόρησε επίσης το Υπουργείο για αυταρχισμό και ότι έχει υποπέσει σε σωρία λαθών. Φαίνεται λοιπόν να πούμε λίγα λόγια για εκείνα τα οποία είπε και εκείνος. Αισθάνομαι δέος απέναντι στην απεργία των υπαλλήλων που δίνουν το αίμα τους για να σώσουν τη σάρκα τους. Δεν ξέρω αν θα είμαι αύριο εδώ, αλλά είμαι υπερήφανος για τους υπαλλήλους του Ιδρύματος. Ανέφερε και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μπορούμε όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, αλλά μάλλον Έλληνα θέλω να καταλήξεις για να. Να καταλήξουμε, ναι, ότι είπε και κάτι ακόμα, θα τον ακούσουμε βέβαια αν τα λέει κιόλας. Είπε πως προτιμώ, λέει, ένα πανεπιστήμιο με ζωντανούς φοιτητές, τους οποίους θα προσπαθώ να πείσω με επιχειρήματα, ενώ εκείνοι θα με προπυλακίζουν, παρά ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα έχει παρισφρήσει η Χρυσή Αυγή. Να περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κύριου Θεοδόση Πελεγρίνη και επιστρέφουμε. Αισθάνομαι δέος απέναντι σε αυτή την απεργία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια απεργία όπου οι υπάλληλοι δίνουν το αίμα τους για να σώσουν τις σάρκες τους. Αυτό γίνεται. Συμπαρίσταμε στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων. Ανθρώπινα. Βγαίνουνε στο δρόμο 570 άνθρωποι. Το μείζον όμως για τη διοίκηση είναι τι θα γίνει μετά με το πανεπιστήμιο. Εγώ θα ήμουν διατεθειμένος ως Πρίτανης να πω να κρατήσουν την επιχορήγηση και να αφήσουν τους υπαλλήλους στη θέση τους. Λεφτά θα βρούμε. Υπαλλήλους δεν έχουμε. Δώσανε ένα μάθημα στην κοινωνία πως πρέπει να αγωνίζεται κανένας. Μία απεργία που δεν έχει ξαναγίνει. Μία απεργία που δεν είχαν να χάσουν τίποτα παρά μόνο να παλέψουν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να παλεύεις για να κερδίσεις. Αλλά πιο μεγάλη σημασία έχει να παλεύεις ξέροντας ότι θα χάσεις. Φιλοσοφία, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, είναι να γυρίζεις πίσω στην αρχή και να ξαναπαίρνεις το δρόμο. Και ό,τι λάθη έκανες, να προσπαθείς να διορθώνεις. Είναι αυτό που λείπει από το Υπουργείο αυτή τη στιγμή και γενικότερα από την κυβέρνηση. Δεν σκέφτονται να δούνε αν αυτό που κάνουνε είναι σωστό. Αν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουνε, είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαν να διορθώσουν πολλά. Ο αυταρχισμός πρέπει να χτυπηθεί. Θα προτιμώ ένα τέτοιο πανεπιστήμιο με φοιτητές ζωντανούς να προσπαθήσω να τους πείσω και να με προπυλακίζουνε από ένα πανεπιστήμιο όπου θα έχει παρισφρήσει μέσα η Χρυσή Αυγή και θα το έχει διαβρώσει. Διότι ο μόνος χώρος που δεν έχει παρισφρήσει η Χρυσή Αυγή είναι το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάμε τώρα εδώ και τρεις μήνες, δύο φορές το Συμβούλιο Ιδρύματος ενήργησε ως πέμπτη φάλαγγα.
Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του κυρίου Πελεγρίνη. Να πούμε πως έως και την Παρασκευή αποφάσισαν να απεργήσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απόφαση που είναι πιθανό να αλλάξει στην σημερινή λοιπόν Γενική Συνέλευση, που αν κρίνουν θετικά τα αποτελέσματα της συνάντησης τους με την Ομοσπονδία τους, με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Να πούμε πως στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο άνοιξαν σήμερα δύο σχολές ακόμη, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά λειτουργούν 6 από τις 9 σχολές του Ιδρύματος, καθώς εχθές έληξε η κατάληξη στις σχολές των ναυπηγών και των τοπογράφων. Κλειστές όμως παραμένουν οι σχολές της αρχιτεκτονικής, των μεταλλιολόγων και των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Να πούμε πως επίσης την Πέμπτη συνεδριάζουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Στο σημείο αυτό να πούμε πως τη στήριξη τους στον πρίτανη τον Θεοδόση Πελεγρίνη εξέφρασαν και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της σχολής. Για χαρακτήριστη, άκυρη και άστοχη δίωξη του Πελεγρίνη έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ο Στάθης ο Ευσταθόπουλος. Παράλληλα δήλωσε ότι δεν έχει χαθεί ακόμα το εξάμεινο. Περάσουμε να ακούσουμε όμως τη δήλωση του κ. Ευσταθόπουλου και επιστρέφουμε. Η πρόθεση του Υπουργού να παρατείνει στον Πρίτανη του αρχαιότερου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Ελλάδας είναι και άστοχη και άκερη και αχαρακτήριστη τελείως και κυρίως δεν βοηθάει στο να βρεθεί λύση που όλοι επιθυμούμε, όλοι θέλουμε να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Τέτοιες ενέργειες δεν βοηθάνε. Τορπιλίζουν το κλίμα και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε συνένεση και διάλογο. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του κυρίου Ευσταθόπουλου, καθώς είναι στο πλευρό του κυρίου Πελεγρίνη. Να περάσουμε, Έλενα, στο Συμβούλιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, όπου εγκαλεί τον κύριο Πελεγρίνη για ανεύθυνες ενέργειες. Ο Πρίτανης λοιπόν κατηγορείται εκ νέου για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Έτσι λοιπόν, νέο επεισόδιο στη διαμάχη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Πρίτανη Πελεγρίνη άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης. Σε ανακοίνωσή του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, καθηγητής ο κ. Δημήτρης Μερτσιμάς, αντιτίθεται στον κύριο Πελεγρίνη αφενός για την στάση του απέναντι στην απεργία των διοικητικών υπαλλήλων του Καποδιστριακού, αλλά και για την στάση του απέναντι στο Συμβούλιο, κυρίως όμως και για την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος. Αρχικά υπενθυμίζεται ότι είχε ζητήσει από τον Πρίτανη να μην προβαίνει σε απλές προσχηματικές διαπιστώσεις περί αντικειμενικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και συμπληρώνει ότι το Συμβούλιο δεν ζήτησε ποτέ από τον Πρίτανη να καλέσει την αστυνομία για να αποκαταστήσει την ακαδημαϊκή λειτουργία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κάτι που αποτελεί δική του αρμοδιότητα και τη συγκλή του. Σε αντεπίθεση, πέρασε, όπως είπαμε, το βράδυ της Τετάρτης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών να εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση κατά του Πρίτανη, έπειτα από τις δηλώσεις του τελευταίου περί πέμπτης φάλαγγας του Φράγκο. Το Συμβούλιο με ανακοίνωσή του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, την οποία υπογράφει ο καθηγητής ο κ. Μερτσιμάς, εξαπολύει τα πειρά κατά του κ. Πελεγρίνη. Αρχικά υπενθυμίζεται ότι είχε ζητήσει από τον Πρίτανη να μην προβαίνει σε προσχηματικές δηλώσεις, ενώ παράλληλα καταλογίζεται στον Πελεγρίνη το λάθος να μην απαιτήσει προσωπικό ασφαλείας και τονίζεται ότι οι απεργοί διέθεταν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 4 για τη μισθοδοσία, για όλο το Πανεπιστήμιο και το πλήθος των κτηρίων του Εθνικού Καποδιστριακού. Ακολούθως, ο κ. Πελεγρίνης κατηγορείται ότι πρωταγωνίστησε σε ανεύθυνες ενέργειες που είχαν πολύ σοβαρό κόστος τόσο για τους φοιτητές όσο και για το διδακτικό προσωπικό και έβλαψαν το έργος και το κύρος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Να πούμε πως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της διαθεσιμότητας οι διοικητικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με 3 ώρες στάσεις εργασίας καθημερινά 10 με 1 μέχρι και την Παρασκευή 6 του Δεκέμβριο. Αύριο συνεδριάζουν, σήμερα, συνεδριάζουν όπως είπαμε και λίγο πιο πριν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να ξεκαθαρίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Και για να κλείσουμε να πούμε πως κανένα αποτέλεσμα τελικώς δεν είχε η συνάντηση του Υπουργού Παιδείας του κ. Αρβανιτόπουλου με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας των Διοικητικών Υπαλλήλων που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης ύστερα από 5 ώρες συζήτηση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κ. Αρβανιτόπουλος επανέλαβε στους απεργούς διοικητικούς υπαλλήλους ότι δεν θα χάσουν τις δουλειές τους, αλλά θα κατοχυρωθούν μέσω άλλων θέσεων στα ΑΕΗ. Στην επίμονη έκκληση των εκπροσώπων διοικητικών υπαλλήλων να δοθούν διαβεβαιώσεις για όλα αυτά, δεν πήραν τελικά τις απαντήσεις που περίμεναν.
Να σου πω, Έλενα, πως οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποφάσισαν ήδη εχθές τη νέα 48-ωρη απεργία τους, ως και την Παρασκευή, ενώ ο Σύλλογος των Εργαζομένων του θα συνεδριάσει το πρωί, σήμερα το πρωί, καθώς και ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών, η απεργία των οποίων και έληξε. Οπότε θα ζητηθεί το αν θα συνεχιστεί έως το τέλος της εβδομάδας. Ο κύριος Αρβαντόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας, έκανε μία δήλωση μετά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία των Διοικητικών Υπαλλήλων αλλά και τους εκπροσώπους των Συλλόγων των Διοικητικών. Έτσι λοιπόν, προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Ο εξορθολογισμός του Δημοσίου είναι εθνικό στόχος. Η διαθεσιμότητα ήταν για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εθνική υποχρέωση. Για την κυβέρνηση, διαθεσιμότητα δεν σημαίνει απολύση. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ορθολογική ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό δημοσιοποίησα συγκεκριμένες προτάσεις. Έκανα εξαντλητικό διάλογο και κάλεσα τις Βρετανικές αρχές και τους εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων να υλοποιήσουμε σχέδια ενδοϊδρυματικής και κινητικότητας με τους υπαλλήλους των πανεπιστημίων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα των πανεπιστημίων. Ένα μεγάλο θέμα, ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να απασχολεί για αρκετές μέρες μέχρι να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων. Και πάμε στις άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Το άλλο θέμα που έχει αναστατώσει και ταλαιπωρήσει αρκετά πάρα πολλούς ασφαλιζόμενους και ειδικά αυτούς που είναι στον ΕΟΠΗ. Μιας και λοιπόν συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι γιατροί του ΕΟΠΗ, όπως αποφάσισε η εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΣΕΗΠ ΕΟΠΗ. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν κατά τις ημερομηνίες 10, 11, 12 και 13 Δεκέμβρη. Η ΠΟΣΕΗΠ και η ΕΟΠΗ έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, άμα θέλεις να τη διαβάσουμε. Η εκτελεστική λοιπόν γραμματεία της ΠΟΣΕΗΠ και ΕΟΠΗ, μετά την προκλητική στάση του Υπουργού Υγείας στον ΟΜΕΔ, αποφάσισε την παράταση των απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου της για τις 10, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου του 2013. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Ομοσπονδία των Γιατρών του ΕΟΠΗ θεωρεί ότι η επίδειξη πολιτικής πυγμής και παρελκυστική τακτική του Υπουργείου επιβάλλει τους απεργούς ιατρούς, απαξιώνει την περίθαλψη και εγκλωβίζει τους ασφαλισμένους σε αδιέξοδο. Θα περίμενε κανείς το Υπουργείο να έκανε δεύτερες σκέψεις μετά την πρωτοφανή επιτυχία της κινητοποίησης, να έδειχνε τον απαραίτητο σεβασμό στους απεργούς, αλλά και κυρίως στους πολίτες που απαιτούν αξιοπρεπή λειτουργία των δημόσιων πολυιατρίων. Ευελπιστούσαμε στην δημόσια διαβούλευση να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα απαντούσαν στα απεργιακά αιτήματα. Είχαμε την ελπίδα ότι αντί για απειλές και εκφοβισμούς, στο τραπέζι της διαμεσολάβησης θα υπήρχαν αναλυτικά τα βήματα της επωνομαζόμενης μεταρρύθμισης, βλέπε απορρίθμισης καλύτερα, που θα διασφάλιζε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αντί λοιπόν για τη σοβαρή αντιμετώπιση και τις αποκοδομητικές προτάσεις, εισπράξουμε τελικά πολιτικά τεχνάσματα με σκοπό την διάλυση της απεργίας. Πρότειναν ένα μήνα παράταση αν λύσουμε την απεργία, χωρίς φυσικά να παίρνουν πίσω δηλώσεις για τις απολύσεις των συναδέλφων μας. Ποιον κοροϊδεύουν τελικά. Ας παρουσιαστούν ξεκάθαρα στους Έλληνες ασφαλισμένους την περίφημη μεταρρύθμιση. Τι θα κοστίσει, τι θα πληρώσουν από την τσέπη τους, θα λειτουργήσουν εργαστήρια και μηχανήματα που έχουν πληρώσει με τον υψηλότατο ασφάλιστρο τους διαδοχικά. Ρωτάνε, φαίνεται να ρωτάνε. Είναι ερωτήσεις που τους έχουν απασχολήσει αρκετά. Πάντως να πούμε πως για την ταμπακέρα σίγουρα ούτε λέξη, μιας και τα επικοινωνιακά παιχνίδια, οι ατέλειωτες μηντιακές ώρες. Οι αρκετοί λάσποι μιλώντας για συντεχνίες και ξεχνούν ότι η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού οργάνου έχει καταθέσει υπεύθυνες προτάσεις. Ξαφνικά είναι δυνατόν όλους μας που για χρόνια αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να μας κυρίευσε ομαδική παράκρουση με συμπτώματα απεργιακής μανίας. Ας μας επιδείξει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης μια σελίδα προεκλογικού προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος που να αναφέρει για διάλυση της δημόσιας δομής και απολύσεις 2.500 γιατρών που για 25 με 30 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πολυιατρία του πρώην ΙΚΑ. Και επιτέλους ποια η κοινωνική αναφορά και κοστολόγηση στο σχέδιό του. Εμείς απαντάμε ότι πρέπει να δείξει καλή διαγωγή στην Τρόικα, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό των απολύσεων. Είναι θλιβερή εικόνα και προκλητικές για όλους μας οι μεταλλάξεις του Υπουργού, οι αντιφάσεις σε μια προσπάθεια να συμπληρώσει την επιταγή προς τους δανειστές. Καλούμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να επιδείξει την υπεύθυνη στάση απέναντι στα προβλήματα της περίθαλψης και στο Υπουργείο να προσέλθει σε διάλογο από μηδενική βάση, χωρίς προαπαιτούμενα και αιμονές για ανθρωποθυσίες.
Λοιπόν, να πούμε πως νωρίτερα ο κύριος Γεωργιάδης, ενημερώνοντας την Επιτροπή για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της υγείας, μίλησε για εξαντλητικό διάλογο που ξεκίνησε στο Υπουργείο και στον οποίο, όπως υποστήριξε, είχαν προσκληθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ενώ κατηγόρησε την συνδικαλιστική ηγεσία των γιατρών του ΕΟΠΗ ότι επέδειξε μαξιμαλιστική σύγκρουση. Επέμεινε δε ότι μοναδικό αίτημα των συνδικαλιστών ήταν η δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου να εξαιρεθούν από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στον Υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον για υποκριτική στάση. Μιλάτε για εξαντλητικό διάλογο, τη στιγμή που είχατε αποφασίσει εδώ και καιρό την έγκριση του σχεδίου της Task Force, που θα επιφέρει τεράστια δυσλειτουργία στα ήδη υποστελεχόμενα νοσοκομεία. Υπογράμμισαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Ανδρέας Ξανθός. Κάθετα αντίθετος με τη μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης. Ο ίδιος λοιπόν επικριτικός ήταν και ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Παναγιώτης Μελάς, ενώ από την Δημάρη Εκατερίνη Μάκου απέρριψε σοβαρές ευθύνες για την ηγεσία του Υπουργείου και την αναταραχή που επικρατεί στον χώρο της υγείας. Εξάλλου, από το Πασόκ τόσο ο Δημήτρης Κρεμαστινός όσο και ο Γιάννος Κουτσούκος δήλωσαν ότι είναι υπέρ της κινητικότητας, απαντώντας έτσι στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κάλεσε όλα τα κόμματα αλλά και κυρίως τους βουλευτές της συγκυβέρνησης να ξεκαθαρίσουν εάν συντάσσονται με το εκβιαστικό αίτημα, όπως είπε, των γιατρών του ΕΟΠΗ, να υπογράψει το χαρτί που θα τους εξαιρεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Είμαστε υπέρ της κινητικότητας. Μπορεί όμως το Υπουργείο να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουν απολύσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ, ρώτησε ο κύριος Κουτσούκος. Για να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης πως από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία της αξιολόγησης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί του ΕΟΠΗ δεν δέχονται ούτε καν την κινητικότητα. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρήγας μίλησε για συγκρουσιακές απόψεις που ακούγονται από την πλευρά κυβέρνησης, οι οποίες δεν κάνουν καλό, αλλά και για μεταρρύθμιση που κυριαρχήθηκε από συγκρουσιακά στοιχεία. Ήτανε κακό πριν την ολοκλήρωση της τελετής που ακούστηκαν αριθμοί απολύσεων. Έγινε λάθος, τόνισε ο κύριος Ρήγας και συμπλήρωσε. Δεν σας ζητάω ούτε θέλουμε να υπογράψετε κανένα χαρτί για να εξαιρεθούν από την διαδικασία της αξιολόγησης. Η κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να εκβιάζει, αλλά ούτε εμείς να εκβιάζεται από καμία συντεχνία. Εμείς θα στηρίξουμε τη μεταρρύθμιση αρκεί να είναι ολοκληρωμένη. Πρέπει να γίνει με διάλογο, χωρίς βιασύνη και σοβαρότητα. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, αντέτεινε πως έχουμε αντιμετωπίσουμε μια κρίση. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Πάντως, λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη δίνει διορία στους γιατρούς, το οποίο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να λήξουν την απεργία και να προσέλθουν στον διάλογο, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις των βασικών φορέων. Διαφορετικά, θα προχωρήσει την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να πούμε πως ο Υπουργός τόνισε ότι όλο το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό των μονάδων του ΕΟΠΗ, όπως και οι γιατροί, οι ειδικότητες των οποίων θα παραμείνουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα πάρουν άμεσα τα φύλλα πορείας για τις νέες θέσεις εργασίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα του ΕΟΠΗ. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην αίτηση αποφυλάκησης του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία απορρίφθηκε από τις ειδικές ανακρίτριες που χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, την αίτηση στην οποία έχει υποβάλει ο Νίκος Μιχαλολιάκος να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Το Σάββατο το πρωί θα προσέλθουν στις τρεις ειδικές ανακρίτριες οι βουλευτές Γιώργος Γερμενής, Στάθης Μπούκουρας και Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Θα απολογηθούν για τις κατηγορίες της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Να πούμε όμως λίγα λόγια για το σκεπτικό των ανακριτριών για την μη αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου, που επισμένες λοιπόν για τις σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, είναι οι εφέτες ειδικές ανακρίτριες που χειρίζονται την υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακριτική διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκησης του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο γραμματέας της οργάνωσης όχι μόνο είχε τον πλήρη έλεγχο αυτής, αλλά καθόριζε και το πλαίσιο της αρχής και τα μέσα δράσης της, ακόμη και δεν γνώριζε κάποιες ενέργειες. Οι ανακρίτριες μάλιστα είναι βέβαιες πως αν αφαιθεί ελεύθερος θα συνεχίσει την ίδια εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό συνάγεται από την ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δράσης της Χρυσής Αυγής, η οποία συνεχίζονταν επί μακρόν με γνώση του κατηγορούμενου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το αίτημα αποφυλάκησης του Νίκου Μιχαλολιάκου. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα διεθνή νέα της ημέρας. Να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν, αφού ακολουθεί η Κυριακή.
Ζωαφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Σήμερα επιστρέψαμε και πάλι, ήρθε η ώρα για, τα νέα, τα διεθνή μας νέα. Πριν από αυτό να θυμίσουμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Σας το κάνουν χριστουγεννιάτικο δώρο η διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Κυριακή, λοιπόν, και να ξεκινήσουμε το διεθνές μας δελτίο. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Μίκολα Αζάροφ, κάλεσε την Τετάρτη την αντιπολίτευση να σταματήσει την κλιμάκωση της πολιτικής έντασης που προκλήθηκε από την άρνηση της κυβέρνησης να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας τη χώρα στη ζώνη επιρροής της Ρωσίας. Κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου από την ημέρα που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις, δήλωσε ο Ουκρανός Πρωθυπουργός, το Κοινοβούλιο εξέφρασε χθες την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση. Είναι ένα γεγονός που πρέπει να αποδεχτούν η αντιπολίτευση και οι έτεροι μας στο εξωτερικό. Απευθύνω έκκληση για τον τερματισμό της πολιτικής έντασης. Την Τρίτη, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, όπου πλειοψηφεί το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα των περιφερειών, απέρριψε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί τον κύριο Αζάροφ ότι πούλησε την Ουκρανία στη Ρωσία και ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για την αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών. Θέλω να πω στους πολίτες, οι ηγέτες θα σας σωθούν στο έγκλημα. Αυτοί θα κρυφτούν πίσω από την κοινοβουλευτική τους ασυλία, αλλά εσείς δεν έχετε τα μέσα να κρυφτείτε. Δήλωσε λοιπόν ο Μίκολα Αζάροφ αυτή τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στο Κίεβο. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός επανέλαβε τις Ουκρανικές αντιπροσωπείες μεταβαίνουν. Επανέλαβε ότι οι Ουκρανικές μάλλον αντιπροσωπείες μεταβαίνουν εντός της ημέρας στις Βρυξέλλες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων περί της συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μόσχα για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Ο λόγος για τις διαδηλώσεις δεν υπάρχει πλέον, είπε. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Κίεβο από το 2004 και την Πορτοκαλί Επανάσταση. Αστυνομικοί και μέλη του Υπουργείου Εσωτερικών συγκεντρώνονται κοντά στο φράχτη του Ουκρανικού Κοινοβουλίου στο Κίεβο. Βλέπουμε και στα πλάνα μας τους διαδηλωτές. Περίπου 100 φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές επιχείρησαν ανεπιτυχώς να αποκλείσουν εκ νέου σήμερα την έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας, όπου αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά όλες οι προσβάσεις έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία. Λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί, οι διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διακοπή της διαδικασίας προσέγγισης στην Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκαν να μείνουν πίσω από τις ενίες ασφαλείας, φωνάζοντας συνθήματα όπως ντροπή και παραίτηση. Συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης που σημειώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 100 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τραυματίστηκαν και δημοσιογράφοι. Επίσης, την Τρίτη, οι δυνάμεις καταστολής είχαν εγκαινώσει με την βία την πλατεία Ανεξαρτησίας που είχε καταλάβει εδώ και αρκετές μέρες η αντιπολίτευση, προκαλώντας τον τραυματισμό 30 ανθρώπων. Οι Ουκρανικές αρχές παραδέχτηκαν την χρήση υπερβολικής βίας από την αστυνομία και ο διοικητής της αστυνομίας εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά την επιχείρηση η οποία ενίσχυσε την κινητοποίηση των μελών της αντιπολίτευσης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Ουκρανία και τις κινητοποίησεις. Να περάσουμε στη Γαλλία, όπου απορρίπτουν οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες στη θεωρία ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ που απεβίωσε το 2004 δηλητηριάστηκε, συγκλίνοντας την άποψη πως ο θάνατος του επήλθε από φυσικά αίτια. Διαφωνούν λοιπόν οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες με τους Ελβετούς συναδέλφους τους σχετικά με τα αίτια θανάτου του Παλαιστίνιου ηγέτη. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα των Γάλλων εμπειρογνωμόνων, στους οποίους είχε και ανατεθεί από τη γαλλική δικαιοσύνη να ερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του εμβληματικού Παλαιστίνιου ηγέτη, διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των Ελβετών επιστημόνων, οι οποίοι τον περασμένο μήνα άφησαν περιθώρια να καλλιεργηθεί η άποψη ότι ο Γιάσερ Αραφάτ μπορεί να δηλητηριάστηκε από ραδιενεργό πολόνιο.
Η έκθεση αυτή αποκλείει την υπόθεση της δηλητηρίασης και προκρίνει εκείνη του θανάτου από φυσικά αίτια, υποστήριξε πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Φήμες και αμφιβολίες περιέβαλαν από την πρώτη στιγμή τις συνθήκες του θανάτου του Παλαιστινίου ηγέτη, όταν έπειτα από μια ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, άφησε τελευταία του πνοή σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 4, σε ηλικία 75 ετών. Η εισαγγελία της Ναντέρ κοντά στο Παρίσι και ο Πιέρ Ολιβιέ Σιρ, σύμβουλος της Σούχα Αραφάτ, της χείρας του Παλαιστινίου ηγέτη, απέφευγαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο. Να πούμε πως τον Ιούλιο του 12 η Σούχα Αραφάτ κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για τη δολοφονία του συζύγου της, αφού εντοπίστηκε ραδιενεργό πολόνιο σε προσωπικά του αντικείμενα. Με αφορμή την αποκάλυψη αυτή, διετάχθη εκταφή της ορού του Αραφάτ, που έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Περίπου 60 δείγματα δόθηκαν προς ανάλυση σε τρεις διαφορετικές ομάδες ερευνητών, μία ελβετική, μία γαλλική και μία ρωσική, καθεμία από τις οποίες εργάστηκε ανεξάρτητα χωρίς να έλθει σε επαφή με τις υπόλοιπες. Ωστόσο, φαίνεται πως τώρα πως οι εμπειρογνώμονες καταλήγουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Οι Ελβετοί ανέφεραν στις αρχές του Νοεμβρίου ότι εντόπισαν ποσότητας ραδιενεργού πολόνιου 210-20 φορές πάνω από το συνηθισμένο όριο, κάτι που ενίσχυσε την υπόθεση ότι ο Αραφάτ δηλητηριάστηκε, όμως δεν μπόρεσαν να καταλήξουν οριστικά στο αν η ουσία αυτή προκάλεσε το θάνατο του Παλαιστίνιου ηγέτη. Πολλοί Παλαιστίνοι βλέπουν το Ισραήλ πίσω από μια συνωμοσία για τη δολοφονία του ηγέτη τους, ενώ οι Ισραηλινοί αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη. Η χείρα του Αραφάτ είχε επίσης διατυπώσει υπαινιγμούς για μέλη του στενού του κύκλου, προκαλώντας εντάσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Παραμένω πεπισμένη ότι ο μάρτυρας Αραφάτ δεν πέθανε από φυσικό θάνατο, είπε η Σούχα Αραφάτ, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό πρακτορείο μια ημέρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες απέκλεισαν την περίπτωση να είχε δηλητηριαστεί με κάποια ραδιενεργή ουσία. Δεν είναι λογικό το γεγονός ότι οι Γάλλοι δεν βρήκαν τίποτα, συνέχισε, υπογραμμίζοντας τα αντικρουόμενα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ομάδες των Γάλλων και των Ελβετών ειδικών, μόλον ότι εξέτασαν τα ίδια δείγματα που είχαν ληφθεί από τη σωρό του Παλαιστίνιου ηγέτη. Υπογράμμισε η Σούχα Αραφάτ, θυμίζοντας ότι το ελβετικό εργαστήριο έδωσε στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο έκθεση έκτασης 108 σελίδων για το ίδιο θέμα. Είμαι ιδιαίτερα σοκαρισμένη γιατί η γαλλική έκθεση που μου παραδόθηκε συνίσταται σε 4 σελίδες. Θα συνεχίσω μέχρι να βρω την αλήθεια, κατέληξε. Γάλλοι και Ελβετοί εντόπισαν στην σωρό του Αραφάτ το ίδιο υψηλό ποσοστό ραδιενεργού πολωνίου. Όμως κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Για τους Γάλλους το υψηλό ποσοστό δεν οφείλεται σε δηλητηρίαση, αλλά μπορεί να εξηγηθεί από την παρουσία ενός φυσικού ραδιενεργού αερίου του ραδονίου στο περιβάλλον. Και να περάσουμε στην Γερμανία, όπου την απαγόρευση του ακροδεξιού κόμματος NPD ζητούν από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Υποστηρίζουν ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά συνέχεια του κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ και αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια να απαγορευτεί το NPD, καθώς το 2013 απορρίφθηκε ανάλογη προσφυγή. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Την απαγόρευση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος NPD ζητούν από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Υποστηρίζουν ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά συνέχεια του κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ και αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια να απαγορευτεί το NPD. Και να αλλάξουμε χώρα, θα πάμε στην Κορέα, όπου στην καθαίρεση του πανίσχυρου θείου του φέρεται να προχώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Yang Song-thaek, μέντορας του Kim, απομακρύνθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για το πιο ισχυρό όργανο λήψης αποφάσεων του καθεστώτος. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης, όπως όλα δείχνουν, του Yang Song-thaek από τη θέση του φαίνεται πως έχει σχέση με την κόντρα του με το στρατό. Ο στρατός διαμαρτυρόταν για τη δύναμη του Yang, που ήταν το πρόσωπο κλειδί στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σχολιάζει ο αναλυτής Park Yong-jin. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο συνεργάτες του Yang εκτελέστηκαν δημοσίως στα μέσα του Νοεμβρίου κατηγορούμενοι για διαφθορά. Ο Yang Song-thaek, σύζυγος αδελφή του Kim Jong-il, αποτελούσε επί δεκαετίες σημαντική προσωπικότητα στους κόλπους της βορειοκορεάτικης ηγεσίας. Ας δούμε το βίντεο. Στην καθαίρεση του πανίσχυρου θείου του, φέρεται να προχώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Γιάνγκ Σονγκ Θάεκ, μέντορας του Κιμ, απομακρύνθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για το πιο ισχυρό όργανο λήψης αποφάσεων του καθεστώτος. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης, όπως όλα δείχνουν, του Γιάνγκ Σονγκ Θάεκ από τη θέση του, φαίνεται πως έχει σχέση με την κόντρα του με το στρατό. Ο στρατός διαμαρτυρόταν για τη δύναμη του Γιάνγκ, που ήταν το πρόσωπο κλειδί στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο συνεργάτες του Γιάνγκ εκτελέστηκαν δημοσίως στα μέσα Νοεμβρίου, κατηγορούμενοι για διαφθορά. Ο Γιάνγκ Σονγκ Θάεκ, σύζυγος της αδερφής του Κιμ Γιόνγκ Ιλ, αποτελούσε επί δεκαετίες σημαντική προσωπικότητα στους κόλπους της βορειοκορεατικής ηγεσίας. Πάνω από 200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν στην Κίνα για να σώσουν μια γυναίκα η οποία παγιδεύτηκε κάτω από ένα λεωφορείο. Το περιστατικό συνέβη στην νοτιοανατολική Κίνα. Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όπως βλέπετε και στη σαπλάνα σας, όταν χτυπήθηκε από το λεωφορείο. Περαστικοί καταστηματάρχες και πελάτες κινητοποιήθηκαν αμέσως και κατάφεραν όλοι μαζί να σηκώσουν το λεωφορείο, ενώ ταυτόχρονα οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν και τελικά έσωσαν τη γυναίκα. Ας ακούσουμε και λίγο ήχο από το βίντεο. The 19-year-old woman was hit by the bus around 9 a.m. Monday in Shenyang, the capital of Liaoning Province. The bus, which was turning a corner, hit the woman as she was crossing the street. Her left leg then became stuck under the bus's right rear wheel. Over 200 people rushed to the site. Και να πάμε σε άλλη χώρα, πάμε στη Βρετανία, όπου οι Λονδρέζοι ρωτήθηκαν με ποιον θα ήθελαν να περάσουν τα Χριστούγεννα και αυτοί επέλεξαν τον δήμαρχό τους Μπόρι Τζόνσον, την ηθοποιό Κέιτ Βίνσλετ και τον Άλμπερτ Άινστάιν. Η υπεύθυνη του μουσείου Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο έντυσαν με γιορτινά πουλόβερ μερικούς από τους πιο διάσημους κατοίκους του μουσείου, αφού πρωταρώτησαν τους Λονδρέζους ποιον επιθυμούν να δουν με γιορτινή εμφύεση. Συγκεκριμένα η φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children έκανε έρευνα με ποιον θα ήθελαν να περάσουν οι κάτοικοι της Βρετανικής πρωτεύουσας την ημέρα των Χριστουγέννων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές διασημότητες. Ο Άλμπερτ Άινστάιν, η ηθοποιός Κέιτ Βίνσλετ, ο δήμαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, ο Τζαϊμαϊκανός σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ και ο ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Virgin Richard Branson είναι τα άτομα που οι Λονδρέζοι προτιμούν να κάνουν μαζί τους τα Χριστούγεννα. Αυτές οι προσωπικότητες ντύθηκαν από τους υπεύθυνους του μουσείου με χριστουγεννιάτικα pullover μόνο για μια μέρα και το κοινό μπορεί να προσέλθει και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Τα έσοδα από αυτή την πρωτοβουλία θα διατεθούν για καλό σκοπό, αφού η οργάνωση Save the Children θα τα δώσει για τις ανάγκες παιδιών του τρίτου κόσμου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα διεθνή. Και να περάσουμε να δούμε, όπως κάθε ημέρα, έχουμε να προτείνουμε κάποια ταινία. Η σημερινή ταινία ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα των ημερών, μιας και ονομάζεται ο Άι Βασίλης Τζούνιορ. Βέβαια πρόκειται για animation και είναι για παιδιά μικρότερης ηλικίας, αλλά και για εμάς. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν αποκλείεται να μπορούμε να το δούμε και εμείς. Και βγαίνει από σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο Άι Βασίλης βγαίνει στη σύνταξη και τη θέση του αναλαμβάνει ο 7χρονος Νικόλας, έχοντας χάσει όμως τον παιδικό ενθουσιασμό. Το πνεύμα των Χριστουγέννων αρχίζει να εξαφανίζεται από τον κόσμο. Κλασικού σχεδιασμού, γαλλικό κινούμενο σχέδιο, το οποίο διαθέτει αθωότητα παλαιά σκοπή, αλλά όχι και συναρπαστική πλοκή αφηγηματική πρωτοτυπία. Βλέπουμε όμως και το τρέιλερ. Να το δούμε. Πάμε. Το βλέπουμε, να το ακούσουμε κιόλας. Ο Άγιος Βασίλης. Φέτος. Φεύγω ήσυχος. Ο Νικόλας θα είναι καλός Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης παίρνει σύνταξη. Αντίο σε όλους. Μα εκεί είναι η ντουλάπα. Ελάτε εξωτικά. Χαιρετίστε τον νέο σας Άγιο Βασίλη. Πώς με βρίσκετε. Τώρα ήρθε η σειρά σου να παίξεις. Μα τα δώρα θα είναι έτοιμα. Άντε, δεν τα καταφέρω ποτέ, ποτέ. Και το πνεύμα των Χριστουγέννων κινδυνεύει. Δεν θα έπρεπε να λιώνει, σωστά. Σκέτη καταστροφή. Όχι, όλα πάνε καλά. Αυτό είναι κακό. Ας μην χάσουμε ούτε λεπτό. Τα Χριστούγεννα πρέπει να σωθούν. Άι Βασίλης Τζούνιορ. Παιδιά, βασίζομαι πάνω σας για να βοηθήσετε τον Νικόλα. Wow, τέλειο. Ένα 5 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους. Wow, τέλειο, φαίνεται πως θα είναι και για εσάς τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους. Εντελώς μέσα στο πνεύμα των ημερών. Θα το δούμε σίγουρα όπως και όλα τα κινούμενα σχέδια. Δεν νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει όλα τα κινούμενα σχέδια. Όλα. Όλα, εντάξει, όσο γίνεται. Εγώ παράδειγμα έχω δει τα περισσότερα.
Και όπως είπαμε και σαν σήμερα έχει γεννηθεί και ο πατέρας των κινουμένων σχεδίων, ο Walt Disney. Λοιπόν, να πάμε σε ένα περίεργο. Έχουμε δει ζώα να κάνουν δουλειές. Έχουμε δει ζώα να κολυμπούν, παραδείγματος χάρη. Όπως θυμάστε ότι το δελφίνι με το σκυλάκι που κολυμπούσαν παρέα. Σε αυτή να την... αγκαλιάζουν άνθρωποι. Να αγκαλιάζουν άνθρωποι. Στην καρχαρία που. Ναι, σωστά. Σήμερα όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα ζώο, ένα άγριο ζώο του βασιλείου των ζώων, λοιπόν, τον βασιλιά τους για την ακρίβεια, και φυσικά ο λόγος για ένα λιοντάρι, ο οποίος του αρέσουν τα αθλήματα και ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο. Σε ένα ζωολογικό κήπο στο Johannesburg της Αφρικής γνωρίζουμε την Άγνες Μουκουλέκε, η οποία προσέχει όλα τα ελουροειδή του πάρκου, αγαπημένος της βασιλιάς του ζωικού βασιλείου, ο οποίος ακούει στο όνομα Τρίτων, που εκτός από το κυνήγι του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Να ακούσουμε όμως και λίγο φυσικό ήχο και να δούμε το βίντεο. Heavy and scary animals. Triton is our male white lion. He's pure white. He is not a carrier of tawny colored genes. He was bred here in Johannesburg Zoo and hand raised by one of the keepers about 10-11 years ago. And he likes playing soccer. Come, Triton. You'll hardly see the lions doing anything, but once you throw a ball into Triton's enclosure, he goes crazy chasing the ball around the enclosure. I think all soccer players can come and learn a thing or two from Triton, because he's the best soccer player up to so far. Τι... Πολύ αξία. Αυτό ακριβώς πήγα να πω, μου την πήρε στη λήξη από το στόμα, που λένε. Λοιπόν, 5 του Δεκέμβρη σήμερα. Σε 20 μέρες πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς έχετε στολίσει. Σε λίγες μέρες θα δείτε και το στούντιό μας στολισμένο γιορτινά, να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων και εμείς σιγά σιγά. Θέλουμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, είτε εδώ από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, από Αυστραλία, από Αμερική, από Γερμανία. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, σας στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας και καλές γιορτές. Ευχόμαστε με υγεία σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά ότι έχουμε ένα δώρο που η τηλεόραση της Ζούγκλας μαζί με το αφασία.gr αποφάσισαν να σας κάνουν για τα Χριστούγεννα. Ο λόγος για το iPad 4ης γενιάς, το οποίο αξίζει γύρω στα 720 ευρώ. Είναι ένα πολύ καλό δώρο, είτε να το κρατήσετε για τον εαυτό σας, μπορείτε επίσης όμως να το δώσετε και σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Το μόνο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Και επειδή, όπως σας είπαμε, το κλίμα των Χριστουγέννων μας έχει επηρεάσει αρκετά και εμάς, βέβαια, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο θα λέγαμε ότι έχει στιγματίσει τα χρόνια, μάλλον τα Χριστούγεννα, όλων των χρόνων από τότε που βγήκε για πρώτη φορά. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 και ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Πάμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.